Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη ημέρα για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, διότι αφιερώνουμε στον τρόπο που οι αρχές και οι αξίες που εφαρμόζεστε μπορούν να θωρακίσουν τα παιδιά απέναντι στην ομαδική βία. Έχουμε μια πλειάδα εκλεκτών προσκεκλημένων ομιλητών από το χώρο του πρωταθλητισμού, από το πανεπιστήμιο, από τα σώματα ασφαλείας, καθώς επίσης και εμείς οι παιδαγωγοί. Είμαστε έτοιμοι να εξηγήσουμε ότι τα παιδιά στη γυμναστική και στην άθληση αγωνίζονται με κρυοπάθεια, αγωνίζονται με στοχοπροσήλωση, με αυτοπιθαρχία, χωρίς να κινούνται επιθετικά απέναντι στον αντίπαλο. Μεταλαμπαδεύουμε σαν σχολείο τις αρχές του αυτοσεβασμού και του σεβασμού του αντιπάλου, την αποδοχή της νίκης και της ήττας, και με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να δείξουμε ότι είμαστε απέναντι στις δυνάμεις που προωθούν τον οπαδισμό, τον σκοτανισμό και τη ρητορική του μίσους. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα από ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, τραυματίστηκαν ή ταλαιπωρήθηκαν από τη μαζοποίηση, από την έλλειψη κριτικής διάθεσης, τα συνθήματα και τις ακραίες οπαδικές συμπεριφορές, και θέλουμε να πούμε στο πίσω από αυτά. Καλούμε τους φορείς της πόλης, του τόπου μας, τους αθλητικά σωματεία, την τοπική αυτοδιοίκηση, όλους τους γονείς και τους μαθητές να στραφούμε ενάντια στην οπαδική βία και να καλλιεργούμε τον υγιή αθλητισμό με τις αρχές του fair play που εφαγωνίζεστε.